κλεισιών. Είπαμε ότι το σώμα του πρέπει να νιώθω ότι φεύγει από τη μία πλευρά, να σπάει ισορροπία. Εντάξει. Τώρα, πάλι κοιτάμε να χρησιμοποιήσουμε την αντίδραση του αντιπάλου υπέρ μας. Έχω λοιπόν μια φάση όπου σπρώχνω και προσπαθεί να ισορροπήσει. Ωραία. Αν σπρώξω και δω ότι γενικότερα δεν υπάρχει κινητικότητα για να μπορέσω να απεγκυρίσω, ωραία, και φεύγει το σώμα από αυτή την πλευρά, τι κάνω? Αν φεύγει από αυτή την πλευρά, κλωτσάω και έρχομαι σε αυτή τη θέση για να ξεκινήσουν οι επιθέσεις μας για sweep και submission. Εντάξει. Ωραία. Για την προηγούμενη φάση, λίγο, εάν σπρώξετε και γυρίσετε για να πάτε για το sweep, εδώ υπάρχει περίπτωση ο συναθλητής σας, δίνω ένα μικρό tip για να προχωρήσουμε. Υπάρχει περίπτωση ο αντίπαλος να ανοίξει αυτό το πόδι του καλά, στο πλάι του γονατιστό έστω, να ανοίξει και να είναι δύσκολο να τον γυρίσεις. Εννοείται ότι αν συμβεί κάτι και δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα καλό ψαλίδι για να τον γυρίσεις, σπρώχνεις το πόδι προς τα κάτω. Αν δεις λοιπόν ότι κολλάς στο ψαλίδι, στο scissorship, τι κάνεις που έχεις το γόνατο για να φύγει η βάση του και να μπορείς να τον γυρίσεις πιο εύκολα. Για όσους κολλήσατε και δεν μπορέσατε να σπρώξετε με αγωγήσεις. Εντάξει. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν, έχω μπει λάσο και βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Ωραία. Είτε επειδή δεν θες να πας για το σύζυγο σου για να συνεχιστεί το παιχνίδι, θες να πας κατευθείαν για submission, είτε γιατί προσπαθείς να την γυρίσεις, αλλά βλέπεις ότι πηγαίνοντας τον από εδώ, ο αντίπαλος συνέχεια σπρώχνει την άλλη πλευρά τώρα. Τι κάνεις λοιπόν, είπαμε ότι είναι ένα τυράκι, δηλαδή προσπαθώ να την γυρίσω λίγο από τη μία πλευρά, μαζεύω το χέρι του μέσα και ελευθερώνω το πόδι. Το χέρι μου πρέπει να το κατεβάσω κάτω. Έτσι, όταν το κατεβάσω κάτω, αν μπορώ να στρέψω πιο κοντά σε μένα και μπορώ με το πόδι να χρησιμοποιήσω το χέρι προς όφελός μου. Αλλά τι κάνω, στην ουσία, ελευθερώνω το πόδι μου, κατεβάζω το χέρι του πάνω, κάτω και με το γόνατό μου τον φέρνω κοντά. Αν δεν χρησιμοποιήσεις το γόνατο για να τον φέρεις κοντά σου, θα είναι πρόβλημα. Εντάξει. Αλλά από εδώ που είμαι, κάνω. Ένα, κατεβάζω. Δύο, το παίρνω κοντά μου και γέρνω στο πλάι. Οκ. Ωραία. Σημαντικό. Πρέπει να στρίψουν τα πόδια μου, αλλά από τη μέση και πάνω να μείνω όσο πιο κοντά στο χέρι που γίνεται, γιατί θέλω να πάω για την πρώτη μου τιμούρα από εδώ. Και αν γυρίσω και τα πόδια και το σώμα μου, το χέρι μου δεν θα φτάνει εύκολα να πιάσει το χέρι για να μπεις σε κοιμούρα. Εντάξει, άρα θέλω να σπρώξω με το πόδι να έρθει κοντά και να κάνω αυτό. Στρίβω από τη μέση και πάνω και κάτω για να μπορέσω να πιάσω το κακό μου. Περνάει το χέρι λοιπόν από πάνω, μέσα και πιάνει το κακό. Το ρολόι σας θα θυμάστε. Εντάξει, ελέγχω 2-3. Ελευθερώνω το πόδι μου, του λέω έλα. Ωραία. Από εδώ που είμαι τώρα, περνάω το χέρι μου από μέσα και πιάνω το ρολόι. Κρατάω το σώμα του με το πόδι μου για να μην κάνει τούμπα. Και φέρνω το χέρι του στο κεφάλι του. Ωραία. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει.